Καλό. Ελάτε κύριε Παφίλη, πείτε το. Εμείς μπορούμε να κατανοούμε την αγανάκτηση. Ωστόσο όμως είναι άδικο να λέτε ότι δεν λέει ο καθένας κάποιες προτάσεις. Εγώ σας είπα τι λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα. Μπορεί να διαφωνείτε ριζικά. Και μπορώ, αν θέλετε, να κάνουμε και μια συζήτηση αναλυτική σε ένα πάνελ, να έρθει ένας εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ποιος θα είναι, και να παρουσιάσουμε όλο το πρόγραμμά μας. Μισό λεπτό. Θα τελειώσει. Όχι, ανακοινώνω ότι θα γίνει σύντομα. Βέβαια. Διότι έχω επικοινωνήσει με τον γραμματέα του κόμματός σας και θα έρθει εδώ να συνομιλήσει με πολίτες. Πολύ σύντομα. Ένα θέμα. Δεύτερον, είναι πολύ εύκολο να λες όλοι είναι ίδιοι. Και 300, δεν δέχομαι την ευθύνη αυτή εκ μέρους του ΚΚΕ. Καταρχήν, όλες αυτές οι αποφάσεις που έχουν πάρθει όλα αυτά τα χρόνια, εμείς ήμασταν εναντίον. Δεύτερον, θα σας ρωτήσω και εσάς. Εμείς το 1997 είπαμε ότι έρχεται μεγάλη κρίση στον καπιταλισμό. Οι υπόλοιποι μας κορόιδευαν. Εμείς είπαμε όταν θα μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα χειροτερέψει η κατάσταση στην Ελλάδα. Ποιος επιβεβαιώθηκε? Οι άλλοι σας είπαν ότι θα γίνετε επιχειρηματίες, θα γίνετε το ένα, θα γίνετε το άλλο. Εμείς είπαμε ότι όποιος και να βγει το 2009 θα πάρει αυτά τα μέτρα τα οποία πήρε. Και πήρε 44% το Πασόκ και δεν ξέρω πώς είναι η Νέα Δημοκρατία. Έγιναν αυτά ή όχι? Έχουμε επιβεβαιωθεί σε μια σειρά εκτιμήσεις. Όταν οι υπόλοιποι έτασαν παρασυστήνους κόσμους. Και κάποιος που μίλησε για την παγκοσμιοποίηση, εμείς είπαμε ότι η ανθρωπότητα μπαίνει σε νέο μεσαίωνα το 1991. Με όλα τα στραβά και τις αδυναμίες. Βάλτε μια τελεία. Θα τελειώσω εδώ τώρα. Θα τελειώσω εδώ. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτά εμείς τι ζητάμε? Εμείς ζητάμε να ασχοληθείτε με τις θέσεις μας, να τις κρίνετε και κυρίως. Την ιστορία δεν την γράφουν. Κύριε Παφίλη, παρακαλώ. Την γράφουν οι λαοί. Οι εργαζόμενοι, αυτοί που έχουν τον πλούτο στα χέρια τους. Τι σας λέμε λοιπόν, πάρτε τον, δικό σας είναι. Κύριε, γιατί δέχεστε μια κούφτα ένα λεπτό, να σας φτάνουν σε αυτή την κατάσταση? Παρακαλώ, παρακαλώ. Και εμείς θα βοηθήσουμε σε αυτό.